Σαν το ουράνιο, το ξέρω. Ρε δεν έφαγα. Θα ντρεπόμουν να σου πω ότι έφαγα μπουνιά. Η ουσία είναι ότι πήγε να βάλει 4 άτομα. Ναι, πήγα. Μάλιστα. Και τώρα δίνει εισιτήρια από αυτό. Ρε φίλε, αν είμαι αμαρτωλός για αυτό το πράγμα, είμαι τον ζητάω συγγνώμη. Δεν πα στην κόλαση. Στα μάτια του κόσμου μπορεί να θεωρείται επιλήψιμο. Ναι, πουλάκι μου. Εντάξει, επειδή εγώ δεν ντρέπομαι για κάτι. Γιατί να ντραπείς. Δεν έχω να ντραπώ για κάτι. Μπήκες κούτρα στο ζόγλι. Εγώ δεν μπήκα κούτρα. Έβαλες 4 δικούς σου. Ούτε έβαλα 4 δικούς μου. 4 παιδιά τα οποία δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα. Αν θέλεις να κάνεις τον κουβαρντά. Ναι, δεν είχα τα λεφτά να πληρώσω. Ρε φίλε, μα... Ναι. Γι' αυτό τα λέω τα γεγονότα ακριβώς. Δεν τα φτιάχνω. Όχι, εσύ τα κάνεις όπως θέλεις. Άρα λοιπόν τώρα εσύ δίνεις εισιτήρια για τον Ηρακλή. Ναι. Αφού μπορεί να επιδείξουν τα κάγκελα σε λόγο, γιατί έτσι. Δεν μπορούν δεν να επιδείξουν. Το ζητούμενο είναι ένα άλλο. Μάλιστα. Και είναι η πρώτη φορά ναι. που αγχώνομαι για το αν θα στείλουν μηνύματα για ένα λόγο. Αγχώνεσαι. Ναι, γιατί ο Ηρακλειδέας. Γι' αυτό δεν έφαγες πρωινό. Από το άγχος σου. Ναι. Δεν τρώω πρωινό γενικότερα. Α, δεν τρώω. Το βράδυ κατασπαράζει. Μάλιστα. Λέγε, βρε, ναι, μη. Εντάξει. Ενδιαφέρει τον κόσμο πότε το τρώω. Αυτό το καφέ με 7 κιλά, πώς το λένε, αφρό από τη στεναχώρια σου το πίνει. Ο Αντώνης ο Κλαδάς κάνει. Τους καλύτερους καφέδες εδώ μέσα. Αυτό είναι. Όχι από τα υπόλοιπα τα λέτε. Έχει χοληστερίνη. Εντάξει, πάνω απ' όλα. Το αφρός. Έχει χοληστερίνη ο καφές. Το μάθαμε και αυτό. Έχει γίνει γιατρός, προπονητής. Αυτό. Μην κάνεις σαν τον άλλον και αρχίζεις. Σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Ωραία. Τι άλλο δίνουμε, Γρηγόρη. Έχεις άγχος. Ναι. Όχι, δεν έχω άγχος. Mm. Είναι η πρώτη φορά ναι. που πιστεύω ότι θα έχουμε λίγες συμμετοχές πλέον του Ηρακλή. Ελάχιστες, να μην πω ότι με το ζόρι θα στείλουν τρεις. Εντάξει. Για ένα λόγο. Ποιο λόγο. Δεν πιστεύει ο Ηρακλειδέας. Μάλιστα. Ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβει η Super League. Mm. Όχι τόσο γιατί δεν πιστεύει στην ομάδα αλλά... του. Είδε και τη συμπεριφορά από τη διευθυνσία και λέει: μας το δείχνουν ξεκάθαρα, δεν μας γουστάρουνε. Καληνύχτα. Σφαγή του Ηρακλή. Ωραία. Μα ήταν, τι, όταν είναι. Όταν βοηθήθηκε, σου λέει: βοηθήθηκε. Ναι, όταν σφάλω, τι να σε πω. Χωρίς αναισθητικό ήταν αυτό. Ναι, ναι. Καλά, καλά. Εσύ πες ότι σιγά, ήταν. Σιγά, σιγά, λόγω σιγά, σιγά. Δεν έχω λόγο. Ρεύτηκες, ναι. Ούτε ρεύτηκα. Σταμάτησα για να μην ρευτώ. Πάρα πολύ καλά. Έκανα πάυση για να το ξέρεις αυτό. Ότι... Αν κάποια στιγμή σου έρθει κάπως να ρευτείς ναι. ή προλαβαίνει, αν σε κοιτάει ο ηχολήπτης, το κάνει νόημα, κλείνει το μικρόφωνο. Αν δεν προλάβει ο ηχολήπτης, τι γίνεται. Κρατάς την αναπνοή σου και προτιμώ να διακόψεις το λόγο σου παρά να έχεις ένα αντιαισθητικό να ρευτείς. Άμα σου έρθει να αιρεστείς, τι κάνεις. Πώς. Δεν ακούγεται στο μικρόφωνο. Είναι πυκνοτικό το μικρόφωνο και πρέπει να είναι μπροστά εδώ να αιρεστείς. Γιατί επειδή δεν ξέρεις και είσαι αγλαός αυτά εδώ. Για να μάθω, ρωτάω. Για να ακουστεί η. Η πορδί. Ο Καμένος εδώ, ο πρόεδρος, ποιον προπονητή μοιάζεται. Εδώ ο Καμένος. Ίδιος ο Βοσνιάδης δεν είναι. Όχι ρε, το Βοσνιάδη το θεωρώ ωραίατρα. Ο Καμένος είναι, παρότι τον έχω ψηφίσει, το είπα. Αυτά ανογύφθηκε. Είναι λίγο μπούλης. Ωραίος άνθρωπος. Είναι λίγο, είναι παχής. Πρέπει να δυνατήσει ο Καμένος. Ναι. Είναι πολύ παχής. Εσύ το λες αυτό. Εσύ είσαι πιο χοντρός από μένα, οπότε δεν είναι. Εμείς οι δύο δεν δικαιούμαστε να ομιλούμε για να μιλήσει τώρα ο Λευτέρης για κορμί, εμείς οι δύο τι να μιλήσουμε τώρα. Βρωμόγεροι και οι δύο. Βρωμόγεροι. Βρωμόγεροι, μεσήλικες είμαστε. Μεσήλικες. Ναι. Έχω ένα φίλο μου τον οποίο τι τον κάνανε. Αυτός δεν είναι μικρός, 56 χρονών είναι. Ναι, πάμε. Οι συμμαθητές του πώς τον το ψηφίσανε. Τι. Είσαι ωραιότερος γέρος. Να σε πούνε κανένα τέτοιο, λέω. Αυτό έπρεπε να τον πούνε, λέω στον συνεργάτη μου. Να του το πούνε, να του σκοτώσει έναν. Δεν πάμε στα θέματα, θα σου δώσω μια συμβουλή. Να μου δώσω. Ένα 45 άνδρας. Ναι. Είναι πολύ πιο νέο από μια 45 γυναίκα η οποία, αν δει τη συμμαθήτριέ σου, θα νομίζει ότι είναι μαμάδε σου. Εγώ μια φορά. Θα του δώσω συμμαθητέ μου, μισό λεπτό. Ναι, πότε θα. 1 Ιουνίου. Πού. Έχουμε συγκέντρωση. Ποιο. Τρίτη ηλικίου. Τρίτη ηλικίου, ναι. Πού θα φάτε. Έχουμε συνάδελφο. Δεν θα πάμε στο 1801 που πηγαίναμε κάθε. Πού θα πάμε στο 1602. Όχι, θα πάμε σε ένα μπαράκι. Σε μπαράκι θα πάμε. Σε μπαράκι, εδώ στην Τούμπα. Του Βιώτικο θα γίνει το. Την Τούμπα Μπαράκη. Του Βιώτικο. Θα ανακοινώσω και το πού για τους μαθητές. Πάρε με μετά το. Τις, η απόφυτη του 87-88 για να ξέρουν πού ακριβώς θα γίνει. Οι λαμαρινάδες ξέρετε τώρα. Ναι. Λαμαρινάδες. Μετά όταν θα πάω στο σπίτι, λέω. Τα φανάρια να προσέχεις. Τα κόκκινα μετά. Να σε πάω εγώ να σε πάω. Ξύπνα με να σε πάω. Πού να με πας. Στο σπίτι να σε πάω μετά. Να με ξυπνήσεις. Όχι ξύπνα εσύ εμένα, λέω. Μετά το τελειώσεις. Να σε πάω σπίτι, λέω. Σο και αυλαβή. Μετά από εκεί από τον παράκι. Μετά από τον παράκι, ναι. Μετά δεν θα οδηγήσω, ρε φίλε. Τι θα πας με τα πόδια. Θα πάρω ταξί και θα πάω. Α, με ταξί θα πάω. Άμα είναι να πιω. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να πάω. Να σου πω κάτι. Είναι η πιο απλή λύση. Το ταξί. Η πιο χρήσιμη. Mm. Και να σου πω κάτι. Θα δώσει 10 ευρώ παρά 3 χιλιάρικα στο Λαμαρινά. Όχι, είναι 3 χιλιάρικα. Στο Λαμαρινά, λέω. Όχι, είναι 3 χιλιάρικα. Σου πω κάτι. Πες μου, ναι. Θα σου πω πώ μπορεί να την πατήσει. Πώ πια και πες μου. Γιατί πραγματικά μου συνέβη. Σου συνέβη. Λοιπόν, πάω και πίνω 2 ουζάκια με ένα φίλο. Μόνο. Πραγματικά 2 ουζάκια για ένα γρήγορο. 2 μπουκάλια ουζο. Όχι, 2 ουζάκια. Αυτά είναι. Πόσα λέει ML, είναι 100 ML, είναι πόσο. Ναι, ναι. 2 ουζάκια. Ουζάκια, ναι.
Κατεβαίνω προ το σπίτι, δεν έχει σημασία πού. Με τα μάξι. Με τα αυτοκίνητα. Εσύ ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, πώ πάω να χαμηλώσω τη φωνή από το ραδιόφωνο. Σε παίρνει ο ύπνο. Όχι, ρε, όχι. Δεν με παίρνει. Μεσημέρι ήταν. Α, μεσημέρι. Βλέπω μια μεγάλη κυρία σε ηλικία, η οποία κυκλοφορεί στην περιοχή τη Καρλάου και του Τούμπα. Προσέχετε του οδηγού, λέω. Ναι. Η οποία δεν βλέπει. Το κεφάλι είναι με την καμπούρα. Γερή να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα. Δεν προχωράει από το δρόμο. Και κάνω ζιγζάκ για να τα αποφύγω. Και λέω τον. Αυτά τα τι τα γκέσο, ρε κόκκι. Λοιπόν, δεν είναι. Δεν κάνω το πιλότο. Σου λέω τώρα πρόσεχε να δει τι παθαίνει. Και τέτοια που. Αν χτυπά ξύλο. Ναι, ναι. Έπεφτα πάνω στη γυναίκα. Μάλιστα. Θα αρχίζανε. Ναι. Ο Σουρομενάκια που σκότασε την καημένη τη γιαγιά. Ναι. Πρώτα απ' όλα έστω φυλακή. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα. Φυλακή δεν θα σου, να θα σε έπαιρνε το κράτος το ελληνικό, θα σου δίνει παράσημο, γιατί αυτή όλο και καμιά σύνταξη θα έπαιρνε. Σου λέει γλιτώσαμε από τη γριά. Ναι, σου λέω τώρα ναι. Εσύ δεν κομμάζει το. Άκου να σου πω. Πρώτον, δεύτερον, δεν θα σε βάλει φυλακή, σε πληρώνει. Γλιτώνει. Δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσει από τη γριά το κράτος, φάρμακα, γιατροί, συντάξεις κτλ. Γιατί να τα πληρώσει εσένα να πα μέσα, δεν πάρει. Εσύ, μόνο που σκοτώνει έναν άνθρωπο την τζάμπα και βρεθεί, το θεωρώ το πιο άδικο θάνατο και με στεναχωρεί. Σου λέω, τι μπορούσα να πάθω ναι. Που δεν είχα πια, αλλά ναι. Είναι πολύ. Σου λέει, μια μπύρα μπορεί να πιει και να οδηγεί. Ξέρω τι θα κάνει. Τι να κάνει. Θα την εγκατέλειπε στη γριά και θα είπε δεν την είχε μετά. Μπορεί να πει ότι θέλει. Εξούρωτος, να πούμε. Φίλε, έχω κάνει πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πω στον αέρα. Δεν εγκατέλειψα ξένους. Είσαι όχι... φιλάνθρωπος. Δεν είμαι φιλάνθρωπος. Είμαι άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος. Δεν είμαι εξωγήινος. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ λέω θα την πατούσε στη γριά. Δεν λέω ότι είμαι καλός. Και με τα ούσα που έφυγε, ούτε θα καταλάβαινε ότι πέρασε από πάνω από τη γριά. Όχι, φίλε. Σοβαρότατα. Εντάξει, και το λέω συνειδητά. Έχω οδηγήσει και πιωμένο στο παρελθόν. Ποτέ. Έχω οδηγήσει και πιωμένο στο παρελθόν. Δεν με τιμάει που το λέω. Λέω λοιπόν συνειδητά, επειδή δεν μιλάω σουρωμένο. Να πιεις, λέω συνειδητά, επειδή το λένε... Με το μάτι του... Επειδή είναι όλοι... Γυαλισμένο, ναι. Επειδή το λένε... Το απλανές βλέμμα που λένε, ναι. Ήπιες ανέσεις βλάχων. Ήπιες τέσσερα ναι. Ποτήρια κρασί, τρία ποτήρια ουίσκι, ας το ρημάδι το αυτοκίνητο, ναι. Πάνε πάρτο την άλλη μέρα. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Όσα φέρνει στιγμή, δεν τα φέρνει ολόκληρη η ζωή. Μ' αρέσεις που είσαι άνθρωπος. Χτύπα ξύλο κάτι θα γίνει. Ναι Γρηγόρη. Χτύπα ξύλο κάτι, γιατί χτυπάω στο κεφάλι σου. Ναι, λέγε ρε. Λοιπόν, χτύπα ξύλο κάτι θα γίνει, θα τρέξει και δεν θα προλαβαίνει. Εγώ που πάτησα δύο πεζούς χωρίς να είμαι ερωτημένος, δεν θα κάνω τίποτα. Να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Επειδή το διακομωδείς για τη γιαγιά. Αν ήταν ένα παιδάκι, ρε φίλε, άλλο το παιδάκι. Ή αν ήταν μια μάνα, άλλο το εγώ θα μπορούσα να ξανακοιμηθώ ή θα πηδούσα από το λευκό πύργο. Εσύ επειδή είσαι γουρούνι, ναι. Σε δύο μέρες θα κοιμώσω μια χαρά. Δεν έχεις ευαισθησίες. Ποιος θα μπορούσε να τα αντέξει αυτό το πράγμα. Ποιος, εσύ. Ποιος θα το άντυχε. Ποιος σοβαρός και άνθρωπος υγιής, λίγος, στοιχειοδός. Θα το άντυχε αυτό το πράγμα. Κάνεις κηδείες και κάνεις το στεναχωρεμένο καραγκιό. Άσε τι κάνω εγώ, μπορεί να με κατηγορήσει το θέλει. Τέσσερι τόνου κονιάκ έπινε στον Ιούνιο. Τι ήρθε. Στην κηδεία του πατέρα μου, τι ήρθε. Όλα τα μεταξά. Ακόμα τον παππούλα. Ακόμα τον παππούλα τον πληρώνω. Να μα τρελάρει. Λοιπόν. Καραγκιό. 19 Ιουνίου όμω ήρθε ένα κάρο. Λοιπόν, μεταξά έχει. 2,90. Όταν νιώθετε, πραγματικά σα αγαπάω. Η γριά δεν υπήρχε, φαντασίωση από τα ούζα ήταν. Υποκλίνομαι πραγματικά. 7-15 είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Λέει κόκκινο το σεκιουριτά, το μίλησε σαν δημοσιογράφος ή σαν οπαδό. Ωραίο είναι και αυτό, ναι. Θα σου απαντήσω. Μπράβο. Στο γήπεδο από τη στιγμή που δεν κάνω μετάδοση, ναι. Είμαι οπαδός. Μπράβο. Πάω να δω την αγαπημένη μου ομάδα. Σωστό. Αν θα πάω για δουλειά, ναι. Είμαι δημοσιογράφος. Όταν κάζουμε τον Κώστα να δούμε ένα παιχνίδι, Φερρυπίν. Για να ξέρεις και τι κάνουμε. Βλέπουμε ένα παιχνίδι. Πότε είδαμε παιχνίδι, εμείς βάζει. Πάρα πολλές φορές. Για πες με ένα μάτς που είδαμε. Το τελευταίο παιχνίδι που είδαμε. Ποιο να σου πω, ποιο ήταν. Έλα, δεν για πες. Στο Γρηγόρη ήταν. Στο Γρηγόρη ήταν. Ναι, θα σου πω. Εδώ στο Σταμάτη ήταν. Πότε είδαμε μάτς μαζί. Και μου κέρασε και μπήρα κιόλας. Ποιο θυμάσαι κανένα μάτς που είδαμε μαζί. Ένα-ένα πες. Και μου κέρασε. Και θα σου πω, έχει κατά τετράμινο. Για 12 χρόνια. Τι λες, ρε. Διαλέγουμε ομάδα και γενικότερα με τους περισσότερους φίλους αυτό κάνουν. Δηλαδή παίρνει ένα στη μία και παίρνει ένα στον άλλο. Εντάξει, για να έχουμε και λόγο να μαλώνουμε. Εντάξει. Εντάξει. Εκεί την ώρα γίνει ο παδός. Ωραία. Ραπτόπουλε, πάρει την παρέα σου μαζί όμως Χιλιτίδη και Μανούσα και ανέβα Νάουσα. Κερνάω Τσίπουρο όποτε θέλετε. Γιώργος, ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Καταρχήν χωρίς τον κόκκινο δεν πάω. Δεύτερον, στην Νάουσα άμα έρθω, πληρώνω διόδια. Πληρώνω. Πόσα διόδια, 2 και 2, 4. Θα μας τα πληρώσει. Βενζίνες και αυτά. Με ένα τσίπουρο θα μας κεράσει. Εμείς πήραμε 10 τσίπουρα εδώ. Πάω στην Πορφύρα στην Κυραμέρη, κάνω και μια κακαβιά.
Και έτσι δεν είναι, ρε Γρηγόρη. Ευχαριστούμε πολύ πάντως για την πρόσκληση. Καλησπέρα, Σκόκκινα. Θα σας σταυρώσουμε. Κατέβεις δημοτικό σύμβουλο και να ήθελα να κατέβω. Δεν μπορώ πλέον, έχει τελειώσει αυτό. Δεύτερον, δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Να σου πω. Υπάρχει μια διαφορά ανθρώπων. Ναι, ναι. Υπάρχει ο Ραπτόπουλος και ο Κόκκινος. Oh. Με τα 100 εκατομμύρια κουσούρια που έχει έκαστος. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Δεν σου λένε παραμύθια. Εμείς δεν σου είπαμε ποτέ ότι δεν θα κάνουμε αυτό, δεν θα κάνουμε. Υπάρχουν άλλοι. Οι οποίοι σου λένε. Είπες, παραμύθια είπες. Όχι, ποτέ δεν είπα. Θα κάνω εκπομπή για εκείνο, δεν έκανε. Θα κάνω εκπομπή για τα άλλα. Θα φέρω τον Μπέο, δεν τον έφερε. Έχει κάνει ατασταλείς. Δεν έφερα τον Μπέο. Περιμένουμε να μιλάς. Να με πεις ότι σε κάποια πράγματα δεν ήσουν εντάξει στη δουλειά σου, ναι. Ναι. Παραμύθια δεν έχω πει. Παραμύθια δεν έχω πει. Λοιπόν, πολιτικός δεν ήθελα, δεν θέλω και δεν με ενδιαφέρει. Μπορείς να γίνεις. Δεν θέλω. Είσαι μεγάλος ψεύτης και μπορείς να γίνεις πολύ μεγάλος πολιτικός. Αν ήμουν μεγάλος ψεύτης, τότε θα έπρεπε να σπουδάσω δικηγορία. Και να γίνω ένα καλό νομικό. Πολύ πιθανό. Θα τέριαζε. Ναι, θα το ήθελα. Θα πήγαινε, θα έλεγε του χίλιου Ηρακλειδή 17.000. Θα έλεγε. Βγάλε το κόμπλεξ ότι ο Ερπετό. Ότι ο Χατζηπαραγή. Πήρε τέσσερα πρωταθλήματα. Εσένα δεν σε κάνει. Τέσσερα πρωταθλήματα, τρία κύπελα. Θα το δώσει μια στην καράνα, το κάνει τατουά τώρα. Τατουά. Λοιπόν, Ηρακλή, καλησπέρα από και ανώλου του Αμπελόκηπου. Γράψει τα μάτια να είσαι τόσο αντι-Ηρακλειδέα. Ναι. Ευγενέστατο όμω. Καλώ, ναι, φίλε 967, αν θέλει εισιτήριο, στείλει ονοματεπώνυμο. Γιατί έτσι να πούμε ότι το κέρδισε 967. Αν έχει κανιά πάνω από 80 πόντου, πάνω στο Καφτατζόγλιο, κάνει ένα άλμα. Αν έχει. Κανιά, πάνω από 80 πόντου. Η κανιά είναι αυτό που τρέχουν οι επικοντιστέ. Τα κανιά, τα πόδια είναι ωραία. Τα κανιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει τι είναι τα κανιά. Άμα όταν είσαι ένα μικρό, τα βλέπει τα κανιά, έμπαινε μέσα. Τώρα γέρασε τα κανιά, δεν τα ξέρεις, Ο θείος Σίμος ήθελε ξηρά κάρπα και γυναίκες ο κόκκινος κονιάκ. Ρε που έμπλεξες, λέει για σένα. Φίλε, δεν μου αρέσει το κονιάκ, όχι. Όχι, απλά... Αυτά που λέει είναι παραμύθια. 2,5 μπουκάλια στην Δεν μου αρέσει το κονιάκ. Δεν τον αρέσει. Μου αρέσει ένα πολύ ωραίο ποτήρι κρασί. Εντάξει, και να μην είναι και το εμπορίου. Εντάξει, στην επόμενη κηδεία που θα έχω δικού μου ανθρώπου θα φέρουμε κρασί να πιεις. Ναι. Δεν θα είναι η δική μου κοινότητα. Δεν έχει εσύ, τα γουρούγια πεθαίνουν μετά τα 90. Ρε φίλε, δεν ξέρει τι. Μπορεί τώρα να μιλάμε μετά από 2 λεπτά να πάθω ανακοπή. Εγκεφαλικό. Πού το ξέρει. Δεν παθαίνει. Εγκεφαλικό. Για να πάθει εγκεφαλικό πρέπει να έχει το κεφάλι σου μυαλό. Εσένα 40 γραμμή διάμια και εγκεφαλικό να πάθει, light θα είναι. Με συγχωρεί, δηλαδή. Αυτοί που παθαίνουν εγκεφαλικά έχουν μυαλό. Εγώ τουλάχιστον έχω 40 γραμμια. Εσένα που δεν βλέπω τίποτα. Εγώ θα πάθω. Εσύ δεν έχει ούτε δράμια. Η εξωγήνη που το έκανε το τέτοιο. Διασκεδάσαμε μισή ώρα τον κόσμο έτσι να ξεφύγει από τα προβλήματά του. Να σου πω κάτι. Ευθέως. Καλύτερα να πούμε 5 βλακίες και να γελάσει ο κόσμος. Και μπαίνουμε στα θέματα μετά. Και να μπαίνουμε στα θέματα μετά. Πάμε μετά στα θέματα. Παρά να τον κάνουμε τον κόσμο να μαυρίσει η ψυχή του με αυτά τα οποία γίνεται. Έχουμε θέματα, νομίζω. Και το πόδι σου λίγο από το δικό μου. Γιατί... Να πω ότι αύριο, σε προειδεάσμο από τώρα, θα έχουμε καλεσμένους. Ναι, ναι. Εδώ. Μην το πεις. Όχι, θα πω. Τους μοναδικούς που πήραν πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Α, μάλιστα. Εντάξει, τελείως. Θα έχουμε καλεσμένους εδώ τους μοναδικούς που πήραν πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Θα τους ακούστε από τη μία μέχρι όσο αντέξουν. Γιατί. Μία ώρα θα τους έχουμε. Όσο αντέξουν. Εντάξει. Όσο το λέει η ψυχή τους. Mm. Και δεν κολώνουν να μιλήσουν για τίποτα. Αυτή είναι η μαγιά. Εγώ ρωτάω όμως, έτσι. Εγώ δεν ρώτησα. Εγώ ρωτάω αυτά που θέλω. Πάντα. Πάντα. Εντάξει. Με συγχωρείς. Μπήκα ποτέ στη διαδικασία. Μην κάνεις σαν τους αγοράκι, θα με ρωτήσετε αυτά που θέλω εγώ. Θα πει τη Λίλη, δώσ' μου τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω. Γυναικούλα μου να απαντήσω αυτά που θέλω. Είναι η γυναίκα του, η γυναίκα του μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αν μου το έλεγε σε μένα, θα έλεγα ότι ο Θοδωρής ο Ζωγοράκης μου είπε αυτό. Επειδή δεν το ξέρω, έγινε να καταγγείλει κάτι τέτοιο. Δεν καταγγέλω, ρε. Θα βγει πρώτα και μετά. Εγώ είπε κάτι ωραίο έξω πριν πάμε σε διάλειμμα, πες. Δεν είπα τίποτα. Μια συμβουλή στο Θοδωρή του Ζωγοράκη. Λοιπόν, Ζωγοράκη. Δεν είσαι γεννημένο για να μιλά. Είσαι γεννημένο για να παίζει μπάλα την καλύτερη και για να γοητεύει το γυναικείο κοινό με την όμορφη σου παρουσία. Σαν όμορφος άντρας που είσαι από μικρός και γυναικοκατακτητής. Μη μιλάς σε κανέναν. Πήγαινε. Εμείς οι δύο που είμαστε κακομούτσινοι, είμαστε για να μιλάμε, να πιάνουμε τον κόσμο. Εσύ που είσαι ωραίο παιδί, δεν χρειάζεται να μιλάς. Μη μιλάς. Να σε βλέπουν όμως. Α, τι ωραίο παιδί, ρε. Σήκωσε το γιούρο, να λέει. Να λένε οι άλλοι για σένα. Όλες οι μιλφάρες είναι Ζαγοράκης. Μη μιλάς, άστο. Θα πάει στο διάλογο. Πόσο αποθυμένο γι' αυτό το μιλ. Δεν μου λέει το μιλφέι, εννοείς. Άκου μήνυμα. Άκου μήνυμα γιατί θέλει απάντηση τώρα. Γρηγόρης, εκτιμώ και σε ακούω χρόνια. Περίμενα την Δευτέρα καθώς ανήκε στην εκπομπή. Μια αναφορά στη γενοκτονία των ποντίων, δεν είπες όμως τίποτα. Φίλε μου, θα σου απαντήσω ευθέως. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Θα σου απαντήσω εγώ ευθέως. Εγώ είπα να γίνει η τσιμισκή και η ανατολική στράχη Ερντογάν. Ποια γενοκτονία των ποντίων. Μισό λεπτό. Κάτσε ρε πολύ τραβεστή.
Μπουτάρι έβγαλε, Σαϊβάκη. Περίμενε. Λοιπόν. Περίμενε, μπουτάρι. Εμένα. Κάτσε, εμένα. 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 Εγώ απάντησα ότι θέλει. Δικαιολογώ τον κόκκινο. Αχ, τι παίρνει τον κόκκινο. Αυτό. Βγάλατε τον μπουτάρι. Με χτυπήσει, ρε. Βγάλατε τον μπουτάρι. Τι κάνει, καλά κάνει. Α τον άρε τον μπαγλάμα. Κάνατε ρε. Μπαγλάμα είσαι και φέρνει. Αυτό δεν λέω μπαγλάμα, δεν λέω εσένα. Δεν είναι μπαγλάμα. Μπουτάρι δεν θέλατε, ρε. Και μάλα τα τουρκ δεν θέλατε. Άιντε, γκέι, τραβεστή και ποδήλατα με γυμνούς απάνω. Άιντε που θες και γενοκτονία το ποδίο. 800, 800. Θες και γενοκτονία το ποδίο. Ήταν εδώ. Ορίστε, ορίστε. Τι. Εγώ είμαι άπατρης. Ναι, ναι. Γιατί παίρνεις θέση. Δεν είμαι άπατρης. Εγώ λέω ότι... Το λέει ο Ιχολίπτης, αφού είσαι άπατρης, γιατί παίρνεις θέση. Μισό. Καλά το εξηγήσατε. Μισό. Οι εταιρείες, οι πατρίδες είναι εταιρείες. Γίνανε. Είναι εταιρείες. Γίνανε. Πρώτον. Δεύτερον, δεν μπορεί να στέλνει μήνυμα ο Θεσσαλονικιός που έβγαλε τον μπουτάρι και να μην μιλάει γιατί δεν έκανε ο κόκκινος για τη γενοκτονία των ποντίων. Γιατί θα έπαιρνε μισό τα εκατό, ρε! Όχι. Γι' αυτό! Επειδή έγινε μια πολύ ωραία εκπομπή για τη γενοκτονία των ποντίων. Θα τη μετρήσουμε. Και...